σκληρή κριτική μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, από ό,τι λένε οι εφημερίδες τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα ήταν μια πολύ γόνιμη και δημοκρατική συζήτηση. Όπου όλοι μας, είτε ψήφισαν υπέρ, είτε ψήφισαν κάποια άλλα τροπολογία, είχαμε έναν κοινό παρονομαστή. Την αγωνία να πετύχει η κυβέρνηση στο έργο της, δηλαδή στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, όπως στηρίζει και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Από εκεί πέρα θα συνηθίσουν όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ένα δημοκρατικό κόμμα με διαφορετικές απόψεις. Επαναλαμβάνω, με κοινή αγωνία να πετύχει η κυβέρνηση το έργο της. Ναι, δεν το αμφισβητεί κανείς. Στα άλλα κόμματα οι διαφορετικές απόψεις όταν διατυπώνονται με συνωμοσίες εναντίον του αρχηγού και διάφορα. Τα ξέρετε αυτά όλα. Ναι, ναι. Ή άλλα κόμματα όπως είναι η Δημοκρατία ακόμα δεν έχουν συζητήσει γιατί χάσαν τις εκλογές. Θα το συζητήσουν. Μην προχωράμε ένα βήμα παραπέρα. Συζητάμε για τα προβλήματα, του ελληνικού λαού, για την προσπάθεια της κυβέρνησης να προχωρήσει στην έκφραση των αγωνιών, των λύσεων, την προώθηση ενός σχεδίου που έχουμε. Γι' αυτά συζητάμε. Νομοθετικό έργο έχουμε αναλάβει. Καταθέτουμε νόμους εναντίον της φτώχειας και υπέρ της δημοκρατικής ενημέρωσης. Ενώ το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Είμαστε πιο μπροστά. Θα τα πούμε αναλυτικά. Πάντως δεν είναι και συνηθισμένο τώρα η πρόεδρος της Βουλής, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, γιατί έχει θεσμικό ρόλο να είναι εναντίον μιας συμφωνίας και να λέτε εσείς ότι εντάξει είναι στα πλαίσια της. Δεν είναι συνηθισμένο, δεν είναι και παράδοξο όμως. Έχει την ευθύνη της άποψής της και έχει και την παρησία να διατυπώσει την άποψή της. Ασφαλώς. Δεν λέει κανείς ότι δεν την έχει. Το κακό δεν είναι καλό ή κακό. Απλώς είναι ένα πολιτικό δεδομένο. Ναι. Όταν το 35-40% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος εκφράζει σφοδρές έως ολοκάθαρες διαφωνίες για την κεντρική πολιτική, είναι ένα πολιτικό δεδομένο. Υπάρχουν διαφωνίες σε μεγάλο φάσμα και όχι σφοδρές και πάει λέγοντας, και σφοδρές και πιο ήπιες, λένε τα πράγματα. Ναι. Το κλίμα της συζήτησης ήταν ένα κλίμα κοινής αγωνίας, επαναλαμβάνω, για να πετύχει η κυβέρνηση. Δεν ήταν κλίμα ανατροπής. Μισό λεπτό. Εάν το 35% ή το 40% των ψηφοφόρων σας, ας το σύνολο του λαού, που έχετε πολύ περισσότερο, των ψηφοφόρων σας είχαν πρόβλημα με τη συμφωνία που κάνετε, δεν θα λέγατε υπάρχει θέμα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πώς δεν το λες όταν η κεντρική σου επιτροπή έχει το ίδιο ποσοστό. Είναι άλλη σχέση των ψηφοφόρων με το κόμμα και άλλη του στενού πυρήνα, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει πάντα μια σχέση σε εισαγωγικά πρωτοπορίας, όπως λέμε. Οι πρωτοπορίες είναι πιο ευαίσθητες. Κοιτάζουν πιο μακριά ή κοιτάζουν με μεγαλύτερη, θα έλεγα, αγωνία τα προβλήματα. Συνεπώς δεν προκύπτει ένα θέμα. Με μπερδέψατε τώρα. Αυτοί που διαφωνούν είναι η πρωτοπορία. Όλοι είναι. Εγώ δεν πω όλοι. Είναι η πολιτική θεωρία. Το κόμμα είναι πρωτοπορία του κλίματος. Πηγαίνω σε αυτή την άποψη που είναι πιο κατανοητή στη συζήτηση. Δεν ισχύει πάντα. Σε εποχή κρίσης των πολιτικών κομμάτων δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είμαι σαφής. Αλλά λέω με βάση την πολιτική θεωρία. Κατάλαβα. Τώρα έκλεισε το θέμα για το αν θα έρθει ή όχι στη Βουλή η σύμβαση. Το έχετε κλείσει ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Σας ρωτάω. Θα έρθει ή δεν θα έρθει. Κοιτάξτε. Θα γίνει οπωσδήποτε συζήτηση στη Βουλή. Οπωσδήποτε συζήτηση. Άρα το βασικό, η πολιτική συζήτηση που λέει για την πολιτική θα υπάρχει. Βεβαίως θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλίμονο. Δεύτερον, η δικιά μας πολιτική κατεύθυνση είναι πάντοτε σοβαρά πολιτικά κείμενα τα οποία έχουν μια δέσμευση για τη χώρα να περνούν από τη Βουλή. Να ψηφίζει η Βουλή. Υπάρχει μια ιδιορυθμία με αυτή τη σύμβαση, που δεν είναι σύμβαση ακριβώς. Ότι είναι περισσότερο ένα πλαίσιο, ένα σύνολο τίτλων που θα εξειδικευτούν τον επόμενο καιρό, μέσα στο τετράμινο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, και αυτό έχει σημασία, εκεί που δεσμεύεται η χώρα και που είναι η εξειδίκευση των τίτλων, τα νομοσχέδια που θα περάσουν, όχι ένας, πολλοί νόμοι θα περάσουν από τη Βουλή. Και πότε θα γίνει συζήτηση στη Βουλή, η πολιτική συζήτηση? Δεν ξέρω ακριβώς πότε, αλλά τώρα ανοίγει η Βουλή. Έχει σημασία. Οι Γερμανοί ψήφισαν δηλαδή πλαίσιο, δεν ήτανε? Οι Γερμανοί που μας δανείζουν πλαίσιο δεν ψηφίσανε? Δηλαδή πώς αυτοί που μας δανείζουν μπορούν να ψηφίσουν κάτι και εμείς που θα εισπράξουμε δεν μπορούμε να ψηφίσουμε? Βεβαίως. Πότε από όταν ψήφισαν μόνο 6 από τις 18. Δηλαδή οι 12 χώρες δεν ψήφισαν τα κοινοβουλία τους. Έχει ο καθένας τη δικιά του συνταγματική λειτουργία. Έπειτα οι Γερμανοί είχαν ανάγκη να το ψηφίσουν. Γιατί έπρεπε να πιστούν ότι δεν χάσαν. Και είναι γνωστός ο διάλογος και η αντασία στο κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Περίπου 60 βουλευτές, τελικά μείνανε 25 που δεν ψηφίσανε, που διαφωνούσαν διότι θεωρούσαν ότι γίνανε πολλές παραχωρήσεις προς την ελληνική πλευρά. Άρα είχαν ένα εσωτερικό πολιτικό θέμα για να κάνουν τη συζήτηση στη Βουλή. Ξέρετε ότι στη Γερμανία υπάρχει και το κόμμα των ευρωσκεπτικιστών από δεξιά, το οποίο πλαγιοκοπεί την κυρία Μέρκελ. Και η κυρία Μέρκελ ήθελε να συσπηρώσει το λόγο. Λέτε ο Ζόιμπλε κάθε μέρα τη μία μας πτωχεύει, την άλλη μας χρεοκοπεί και την τρίτη μας απειλεί και μας τρομοκρατεί. Στα πλαίσια αυτά γίνεται. Και στα πλαίσια αυτά, αλλά και στα πλαίσια να επιμείνει η τελεσυγγραφική γερμανική πολιτική στην Ευρώπη. Κύριε Κεφαλογιάννη. Εγώ χαίρομαι που ο κύριος Φίλης
παρότι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ρήτορες αυθεντικά μας χρόνια.